Φιλοξενούμε σήμερα στο lutraki365.gr την υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας, την δικηγόρο κυρία Έλενα Κονομόδη. Κυρία Κονομόδη, χαίρετε και εύχομαι καλή πορεία για αρχή στην μάχη που δίνετε. Καλησπέρα Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλάμε Αλέξανδρε Έλενα. Δεν μπορώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς ερχόμενος εδώ διάβαζα το βιογραφικό σου και είδα ότι ξεχωρίζει ότι έχεις ασχοληθεί πολύ με τον αθλητισμό. Θες να μας πεις λίγο, με την κολύμβηση συγκεκριμένα, έτσι, θες να μας πεις λίγο για αυτό την εμπειρία έτσι, και με τον πρωταθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι με την κολύμβηση ασχολήθηκα όπως και τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα. Δηλαδή το κίνητρο είναι να πάμε να μάθουμε να κολυμπάμε έτσι ώστε να μην πνιγόμαστε στη θάλασσα. Παρένθεση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν να κολύμπει. Είμαστε μια χώρα που, αν μη τι άλλο, έχει θάλασσα. Έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς στη θάλασσα. Και επειδή έχει τύχει να έχω ασχοληθεί και με την αποφασιστική, αυτό το γνωρίζω καλά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να κολυμπάμε από μικρή ηλικία και όσοι μεγάλοι δυστυχώς δεν έχει τύχει να έχουν μάθει, πρέπει να ασχοληθούν. Νομίζω ότι με παρέσυρε το κολύμπι. Δηλαδή, ξεκίνησα αυθόρμητα σε μικρή ηλικία. Βλέπω ότι μπορούσα και πήγαινα καλά. Ξεκινήσαν τους αγώνες, αρχίσαμε τις δοκιμασίες. Έβλεπα ότι μπορούσα να ανταποκριθώ και να διακρίνομαι και με παρέσυρε και το παρέσυρε. Okay. Τι κατέκτησες, κατέκτησες κάποιο μετάλλιο? Συμμετείχα μέχρι και το Λύκειο σε αγωνιστικό επίπεδο, αρχικά στον Ναυτικό Μήλο Κορίνθου και στη συνέχεια στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Mm-hmm. Αυτό που δεν θα ξέρει σίγουρα είναι ότι τις προπονήσεις μου τις έκανα στο Λουτράκι όταν ήμουνα στο Πανελλήνιο. Mm-hmm. Όταν είχα πάρει μεταγραφή, καθώς δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα καθημερινά και έκανα μόνη μου προπόνηση. Mm-hmm. Επίσης από την ενασχόληση με αυτή με την κολύμβηση έμαθα ότι είναι πολύ σημαντικό το κράτος να μπορεί να στηρίζει τους αθλητές. Γιατί το βίωσα ίδια, βίωσα ένα κλειστό κολυμπητήριο. Σε μικρή ηλικία έκλεισε το κολυμπητήριο της Κορίνθου με αποτέλεσμα να πρέπει να αποτανθούμε σε ιδιώτη, ο οποίος ο άνθρωπος, που και το όνομά του, ο κύριος Καραβούλης, μας φιλοξένησε και μπορέσαμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και να συμμετέχουμε στα πρωταθλήματα. Εκεί διακριθήκαμε, συμμετείχα και με τη σκηταλοδρομία του Πανελλήνιου τότε, ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα τα χρόνια τα δικά μου. Είχαμε πάρει και πρωταθλήματα και ως Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Και δεν το ξεχνάω, για μένα ήταν πολύτιμη εμπειρία, δύσκολη και αυτή, μάχες και εκεί. Αλλά θεωρώ ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό μόνο καλό μπορεί να προσφέρει. Σωστό. Το ίδιο έτσι καλό μπορεί να προσφέρει και ενασχόληση με την πολιτική, για να πάμε σιγά σιγά προς το πολιτικό κομμάτι. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι σημαντική και σίγουρα βοηθάει τον κάθε άνθρωπο και μόνο να ασχολείται με τα κοινά, ανεξάρτητα από το αν θα συμμετέχει ο ίδιος σε εκλογές και αν θα εκτεθεί σε ψήφο. Συχνά μου κάνω την ερώτηση, εσύ δεν μου την έκανες, ευτυχώς. Πρώτη φορά ασχολήσα με τα κοινά. Θεωρώ ότι είναι μια λάθος ερώτηση. Και εγώ, αλλά και πολλοί συμπολίτες μου, ενεργοί πολίτες, ασχολούνται με τα κοινά υπό την έννοια ότι ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, ενδιαφέρονται για την πόλη τους, ενδιαφέρονται για τον νομό μας. Στους χώρους εργασίας τους, πολλοί ασχολούνται με το συνδικαλισμό. Αυτό είναι υγιές και θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση, όχι απλά δικαίωμα να ασχοληθούμε με την πολιτική. Τώρα, σε επίπεδο έκθεσης, είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως να μην ευχαριστεί όλους, γιατί έχει πολλή πίεση, έχει άγχος. Λένε ότι θέλει γερό στο μάχη, ναι. Ήδη το έχω βιώσει. Αυτό θέλεις να μας πεις, έτσι, πώς είναι η εμπειρία εκ των έσω. Δηλαδή, είσαι
αυτή τη στιγμή κατεβαίνεις υποψήφια στην Κορινθία με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, δηλαδή τι βλέπεις που δεν το έχεις δει πριν? Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να εκτεθώ σε ψήφο. Τελευταία φορά ήταν όταν ήμουν μικρή, που είχα συμμετάσχει στις εκλογές της τάξης μου. Ήμουν πρόεδρος της τάξης. Σαν το Τζίμπρα κι εσύ. Ήμουν πρόεδρος της τάξης και φυσιολόγος ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά και η επόμενη ήταν όταν εκλέχθηκα για σύνεδρος σε πολύ ψηλή σειρά πέρυσι για να εκπροσωπήσω την οργάνωσή μου στο συνέδριό μας. Ένα συνέδριο πολύ σημαντικό για το κόμμα, χάραξε το ΜΕΣ, θα το πω και ριζοσπαστικό γιατί περάσαμε και στην επόμενη φάση. Δηλαδή και καταστατικά αλλά και στη συμμετοχή από το 3% πλέον να αντιπροσωπευτεί το 30% και το 35% γιατί εκεί θεωρούμε ότι ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η εκλογική του βάση. Και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετείχα είναι για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Οπότε έχω πολύ πρόσφατες. Πώς είναι μια μέρα σου σήμερα? Πλέον είναι, ούτως άλλως ήταν απαιτητική, γιατί και από τη δικηγορία ναι, έχω πολύ δύσκολα με την πολιτική ενασχόληση. Νομίζω ότι είναι κάτι αναλογικό, δηλαδή πίεση, τρέξιμο. Πώς ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, τι λέει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα κάθε μέρα δεν ξέρουμε καν ποιο είναι, το οποίο ισχύει και για τη δικηγορία. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο σε διαθεσιμότητα, να ξέρεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς σε όλες τις υποχρεώσεις. Πλέον μιλάμε για από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σε αγχώνει περισσότερο? Ως προς εμένα δεν μαχώνει κάτι. Εμένα μαχώνει το ότι βλέπω την κοινωνία δυστυχώς να μην ασχολείται τόσο πολύ, και αυτό το βλέπουμε και σε αυτές τις εκλογές. Με στενοχωρεί και μαχώνει να μην βλέπω που βλέπω τους νέους να μην έχουν πολύ διάθεση να συμμετέχουν και να μην εκφράζουν και άποψη. Το θεωρώ λάθος αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει και να ασχοληθούν με την πολιτική και να ψαχτούν αυτό το χρονικό διάστημα έστω, να δουν 5 ανθρώπους να τους αντιπροσωπεύουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν φωνές που μπορούν να πούν τα προβλήματα των νέων και να τα μεταφέρουν αυτά εκεί που πρέπει. Και αυτό, θέλω να δω τους νέους να συμμετέχουν και σαν ψηφοφόροι αλλά και ενεργά μέσα στην πολιτική. Ας πούμε ότι το βάρος πέφτει λίγο περισσότερο σε σένα ως νέος άνθρωπος. Την ηλικία σου τη λες στο βιογραφικό, δεν θα σε ρωτήσω στο βίντεο, εντάξει, όποιος θέλει να δει το βιογραφικό. 37 είμαι. Ωραία, εντάξει. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Το βάρος των πιο νέων πέφτει σε σένα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είσαι πιο κοντά στην ηλικία. Βέβαια το χάσμα όσο να είναι μεγάλο, από την άποψη ότι πλέον οι νέοι έχουν άλλη νοοτροπία, ακόμα και άλλες κουβέντες, άλλες λέξεις μεταξύ τους χρησιμοποιούν. Παρ' όλα αυτά εσύ είσαι πιο κοντά από όλους, από τους περισσότερους βουλευτές του, υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στους νέους. Πώς πιστεύεις ότι θα τους φέρεις, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικώς να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που προσπαθούμε, γιατί τυχαίνει να είμαι πιο μικρή σε όλα τα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, σίγουρα που γνωρίζω, θέλω με την διαπροσωπική επαφή να μπορέσω να τους πεις ότι η Έλενα είναι μια κοπέλα η οποία μπορεί να σε ακούσει, γιατί οι νέοι έχουν κουραστεί να ακούνε. Θέλουν πιο πολύ να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τα αιτήματά τους, να ακούσουμε τις ανησυχίες τους. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εν ώψη της ίδρυσης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας με νέους της Κορινθίας. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστήθηκα διπλά, γιατί είδα ότι αυτά που με απασχολούν και εμένα απασχολούν και τα παιδιά αυτά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα τους προβλήματα, δηλαδή, τι σου λένε? Το πιο σοβαρό, το οποίο το έχω βιώσει και εγώ, είναι το εργασιακό. Σίγουρα. Οι εργασιακές συνθήκες. Ειδικά αν είσαι μισθωτός, εγώ το είσαι από την πλευρά περισσότερο του ελεύθερου επαγγελματία προσωπικά, αλλά μέσα από τους φίλους μου έβλεπα τα προβλήματα και των μισθωτών. Τους κολλάνε ένσημα και δεν τους κολλάνε, κατά κανόνα δεν τους κολλάνε. Στην εστίαση υποφέρουν και είναι κρίμα αυτό, και να το πούμε και για το Λουτράκι, επειδή έχει εστίαση και επενδύει στην εστίαση. Είναι σημαντικό το προσωπικό να είναι ευχαριστημένο. Είναι άσχημο νέα παιδιά που βοηθάνε τώρα το καλοκαίρι, είναι με τους δίσκους όλη τη μέρα και στην Αθήνα το βλέπω αυτό το φαινόμενο. Να μην αμείβονται καλά και να μην παίρνουν και κάποια πόνους μέσα στον ήλιο, μέσα στη ζέστη. Αυτό τους απασχολούν πολύ. Η ανασφάλεια για το αν θα βρουν εργασία, της ανεργίας. Η Ελλάδα το έχουμε καταφέρει περίφημα, είναι πρώτη στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων.
που σε απασχολεί ιδιαίτερα η στέγαση, το οποίο είναι ένα αντικείμενο, το οποίο και εγώ το γνωρίζω καλά, κάνω το διδακτορικό μου και έχω ασχοληθεί και με τις πολιτικές της στέγασης. Θέλουν να έχουν ένα σπίτι δικό τους, να μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή, είτε ως νέα ζευγάρια, είτε μόνοι τους. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε στο πρόγραμμά μας αναλυτικά τις προτάσεις μας για την στέγαση και ειδικά τη στέγαση των νέων και των νέων ζευγαριών. Όντως, εσύ, ας πούμε, πώς το βλέπεις, τι είναι αυτό που θα μπορούσες να τους πεις? Γιατί αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι προβληματίζονται και θέλουν να αφήσουν και τη χώρα, έτσι, πολλοί από αυτούς. Τι είναι αυτό που θα μπορούσες να τους πεις για να μείνουν στη χώρα? Η αλήθεια είναι ότι το brain drain είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει φτάσει πλέον τα 10 χρόνια. Χαρακτηριστικά λέω αυτές τις μέρες ότι προσπαθώ να βρω τους συμμαθητές μου να με στηρίξουν και είναι στο εξωτερικό. Ναι. Είναι λογικό αυτό. Οι επιστήμονες έχουν φύγει από τη χώρα. Οι νέοι θέλουν κίνητρα για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Τα κίνητρα είναι πρώτον, φυσικά, μια σταθερή και καλά αμοιβόμενη εργασία. Να αισθάνονται ότι έχουν να ζήσουν. Θέλουν ένα σπίτι, οπωσδήποτε. Και θέλουν να βλέπουν το κράτος να είναι αρρωγός τους, να μην είναι εχθρός τους. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, και δεν θα μιλήσω για το 15 με 19, που ήταν δύσκολα χρόνια και εμείς κάναμε την προσπάθειά μας ως ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να μπορέσουμε να αφήσουμε και χρήματα, ένα μαξιλάρι για να μπορέσει το κράτος να ορθοποδήσει. Αλλά από το 2010, και εγώ προσωπικά, επειδή τότε ξεκινούσα την εργασία μου, είδα το κράτος να με εχθρεύεται. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Συμβαίνει ακόμα και σήμερα, θεωρώ όμως ότι δεν είναι. Δεν έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να μπορέσει το κράτος να μεριμνήσει και για τους νέους, υπήρχε χρόνος, και για τους ηλικιωμένους, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν τα είδαμε αυτά. Ναι. Κυρίως όμως αυτό απασχολεί ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, πώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή, πώς μπορεί το κράτος να μην εχθρεύεται τους νέους, γιατί αποτελούν το μέλλον? Καταλαβαίνεις τι συζητάμε. Ο ηλικιωμένος ζει για το σήμερα περισσότερο. Το μέλλον είναι οι νέοι. Πώς λοιπόν, τι αλλαγές μπορεί να γίνουν, κατά τη γνώμη σου, έτσι, ώστε οι νέοι να βρουν μεγαλύτερη άλλη? Πρώτα θα διαφωνήσω, γιατί μέχρι στο τμήμα κοινωνικής πρόνοιας, οι ηλικιωμένοι, επειδή το προσδόκιμο ζωής πλέον έχει αυξηθεί, ζουν πολλά χρόνια. Δεν είπα ότι δεν ζουν. Θέλω να πω ότι δεν ζει για το σήμερα. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, τι εννοούμε ηλικιωμένος? Εννοούμε 75 χρονών, για παράδειγμα. Μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια. Πρέπει να γίνουν πολιτικές, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς. Συμφωνούμε. Και ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται με το brain drain και δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά θα εμφανιστεί στην Ελλάδα νομοτελειακά, είναι το ότι έχουν φύγει οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό και θα μείνουν πίσω οι ηλικιωμένοι γονείς τους, θα χρειαστούν φροντίδα. Είναι πολλοί ηλικιωμένοι που δεν θα πάνε στο εξωτερικό να τους βοηθήσουν. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εμφανιστεί 100% στη χώρα μας. Παρένθεση. Τώρα, ως προς τους νέους, πρέπει να δοθούν κίνητρα οπωσδήποτε να μπορέσουν να μείνουν στη χώρα. Το κράτος οφείλει να παρέμβει. Όλο το θέμα είναι πολιτικής βούλησης. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Μπορεί λεφτά να μην υπάρχουν πολλά. Υπάρχει όμως η πολιτική βούληση που παίζει ρόλο, γιατί και τα 2 ευρώ και τα 5 ευρώ παίζει ρόλο το που θες να τα δώσεις και εν τέλει που θα τα δώσεις. Και για να μιλήσω συγκεκριμένα, παράδειγμα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, τα οποία είδαμε μέχρι σήμερα πώς έχουν πάει και που έχουν εμφανιστεί. Σίγουρα όχι στις τσέπες των πολλών. Ωραία. Εσύ, αν είχες 2 ευρώ που λες, πού θα τα επένδυες? Δηλαδή, στους νέους, στο κράτος, σε κάποιες επενδύσεις, να μπορούσες να φέρεις και επενδύσεις, ας πούμε, από το εξωτερικό, στον ιδιωτικό τομέα, να βοηθούσες κάποιες εταιρείες να ανθίσουν και να γίνουν? Πού πιστεύεις ότι θα... Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται συνδυαστικά. Δηλαδή δεν είναι προτιμάμε το ένα, αφήνουμε πίσω το άλλο. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Το 15 με 19 κατηγορηθήκαμε ότι δεν φροντίσαμε τη μεσαία τάξη. Ναι, για το 15. Το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέει όλος ο κόσμος και του λέω: έχεις δίκιο, λέω στον κόσμο. Γιατί το 15 το πρώτο μέλημά μας ήταν να βγάλουμε τους ανθρώπους από τα σκουπίδια και από το δρόμο και από τα συσίτια. Είπε ότι ήταν στρατηγική επιλογή όμως. Ήταν επιλογή γιατί σε μια κρίση μιλάγαμε για μια ανθρωπιστική κρίση. Μιλάγαμε για ανθρώπους που ίσως στην επαρχία αυτό να μην έγινε και τόσο. Στο βέβαια έγινε.
το έβλεπα και εγώ με τα μάτια μου. Στην Αθήνα μιλούσαμε για ώρες σε εισιτήριο. Φύγαμε, δηλαδή ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, ήταν μια κρίση. Έπρεπε αυτό να το διαχειριστούμε. Σήμερα η προτεραιότητά μας και μου είναι να βοηθηθεί η μεσαία τάξη. Ναι. Οπωσδήποτε. Θες να μας πεις πώς, δηλαδή τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ως προς τα κονδύλια που πρέπει να δαπανηθούν, πρέπει σίγουρα να φτιαχτούν πάλι οι δομές. Ουσιαστικά το κράτος να ξανασχεδιαστεί και να ιδρυθεί ξανά, θα μπορούσα να πω. Ναι. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στους θεσμούς, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Έχουμε δει, δηλαδή συνέβησαν τα τέμπη δυστυχώς, στενοχωρηθήκαμε όλοι μας. Είναι ένα μάθημα. Δυστυχώς είναι ένα μάθημα. Οι δομές, οι υποδομές της χώρας είναι πολύ σημαντικές. Δεν μπορεί να αφήνονται στην τύχη τους. Και γι' αυτό μιλάω και για τους νέους, ότι πρέπει να δουν τη χώρα αργό. Αν δεν δουν ασφάλεια στις κοινωνίες, αν δεν δουν ότι έχουν ένα νοσοκομείο αξιοπρεπές, που στην Κορινθία δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν έχουν, θέλουμε να γυρίσουν στην επαρχία. Πώς θα γυρίσουν στην επαρχία, αν δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας και ψάχνουν να βρουν γιατρό και τους λένε φύγετε κατευθείαν για Αθήνα. Από εκεί ξεκινάει. Σωστό. Σωστό. Πώς, επειδή περιγράφεις όλα τα προβλήματα του σήμερα, θέλω να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι την Κορινθία, να μην πούμε την Ελλάδα, του αύριο. Δηλαδή, όχι σε ορίζοντα τετραετίας, αλλά σε ορίζοντα 10, 15 ετών, 20. Πώς το φαντάζεσαι, πώς θα ήθελες να είναι. Το πλάνο το βάζω μέχρι το 2030, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί κινείται και σχεδιάζει. Γιατί και το δικαίωμα στέγας απασχολούμαι εγώ σαν στρατηγική και σαν πολιτικές στέγας, έχει το ορίζοντα το 2030. Ωραία. Και είσαι και από τους λίγους που θα το σχολιάσουν αυτό, γιατί οι περισσότεροι ασχολούνται για το σήμερα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε σε τρεις μήνες, σε ένα μήνα που θα έχουμε εκλογές, και εγώ, ή τις πρώτες 50 μέρες, πρώτες 100. Το 2030 θα έχει πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Αν ασχοληθείς με την πολιτική και θες να κάνεις πολιτική στο Μάιο για να έχουν αποτέλεσμα τον Ιούνιο, καλύτερα να μην ασχοληθείς. Σωστό. Οι πολιτικές είναι για ενισχυδόσεις, υπάρχουν βέβαια και βραχυπρόθεσμες, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες. Εν πάση περιπτώσει, ως προς το 2030, εγώ θα ήθελα να δω την Κορινθία να ανθεί, όπως στο παρελθόν και στα αρχαία χρόνια, και την Κόρινθο και το Λουτράκι. Θέλω να δω να αξιοποιεί τον τουρισμό της, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε κινηθεί στρατηγικά. Έχουμε κάνει αποσπασματικές κινήσεις, χωρίς μελέτη. Δυστυχώς πλέον οι πολιτικές δεν μπορούν να γίνονται στον αέρα. Πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία, πρέπει να ακούμε ανθρώπους σε γνώσεις των αντικειμένων, εξειδικευμένους. Είναι τόσο τομείς, είναι τόσο πολύπλοκη η ζωή μας. Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να ξεκινήσω εγώ και να πω θα κάνω την τάδε δράση. Πρέπει να έχω ακούσει δύο ανθρώπους, να έχω δει δύο μελέτες. Ως προς τον τουρισμό, θεωρώ ότι η Κορινθία το έχει αφήσει πίσω αυτό και σαν νομός, αλλά και μεμονωμένα η κάθε δήμη. Υπάρχει πολύ περιθώριο ακόμα. Το Λουτράκι θα μπορούσε και σήμερα να είναι νούμερο ένα προορισμός των Αθηναίων. Ξέρω ότι τα χρόνια της κρίσης ήταν δύσκολα. Όχι, ίσα-ίσα που επειδή ήταν κοντά στην Αθήνα ήρθε κόσμος, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται εχθρός που καλύνει το καλύτερο. Τυχαίνει και έχω δουλέψει και έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν μαγαζιά στο Λουτράκι. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν: Έλενα, από τη στιγμή που μειώθηκε η αγοραστική τους δύναμη, εμένα δεν με αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι 100 ευρώ. Ναι, σίγουρα. Όταν έρχονται, σίγουρα. Μου αφήνουν 20. Μειώθηκε αυτό το πράγμα έχει μεγάλη, είναι μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις. Να πεις: Δεν θα έρθει ένας, πρέπει να έρθουν 10 για να μπορέσουν να σωσκελίσουν αυτή τη διαφορά. Σωστό. Και θεωρώ ότι σαν νομός πρέπει να πείσουμε. Να πείσουμε ότι αξίζει τον κόπο να έρθουν για το μπάνιο τους. Όπου υπάρχουν κλίνες, γιατί δεν είναι όλοι οι δήμοι για όλες τις δουλειές. Κάθε δήμος έχει και ιδιαιτερότητα, τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Στην Κόρινθο θα πρέπει να πείσουμε ότι αξίζει να έρθει να πιει τον καφέ του, να φάει ένα φαγητό του, να κάνει το μπάνιο του. Στο Λουτράκι μπορούμε να πείσουμε ότι αξίζει να έρθει 5 μέρες, 7 να ηρεμήσει. Να το δει δηλαδή όπως παλιά το βλέπαν οι μεγαλύτεροι σε άλλο τρόπο. Ο τουρισμός για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο ενοτουρισμός είναι πολύ σημαντικός που δεν έχει ασχοληθεί κάποιος στρατηγικά στο όνομά μας. Κορονίδο βέβαια είναι η νεμέα σε αυτό. Και θρησκευτικός τουρισμός. Ακριβώς. Εκκλησιαστικός τουρισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές και μονές και τοποθεσίες που είναι κρίμα να μην αξιοποιηθούν προς το σκοπό αυτό. Ναι. Μας ξέρουν παγκοσμίως σαν την πόλη που ήρθε ο Απόστολος Παύλος. Τον Ισθμό και δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Δεν έχει καθόλου. Ναι. Και είναι μεγάλη πηγή εισοδήματος. Και δεν το λέω μόνο επιχειρηματικά, με την έννοια δηλαδή να μπουν χρήματα.
το αποτέλεσμα αυτό είναι να υπάρχουν δουλειές. Και δουλειές για τους νέους. Δεν μπορούν να κρατηθούν οι νέοι. Πώς θα κρατηθούν οι νέοι στην ΕΜΕΑ όταν έχουμε τον νέο αγρότη, ο οποίος δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον να κρατήσει το χωράφιο του πατέρα του. Δεν υπάρχουν τα προγράμματα, δεν αξιοποιούνται σωστά, δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα έπρεπε να κάνει, βγήκε η νέα ΚΑΠ για παράδειγμα. Η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί να φροντίσει τους νέους να μάθουν αυτή τη νέα ΚΑΠ και τι εργαλεία υπάρχουν. Να. Αν πρέπει να φτιαχτούν κάποια σχήματα, πώς μπορούν να μπουν στη χρηματοδότηση, γιατί έχουν μείνει όλοι εκτός. Και ο τουρισμός σε αυτό μπορεί να βοηθήσει. Και ο είναι τουρισμός. Το να υπάρχουν θέσεις εργασίας σταθερές. Συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι ένα γενικό λόγο, θα μου επιτρέψει να πω, το οποίο το ακούμε γενικώς και πάντα. Ο εισθμός, ας πούμε, πρέπει να αναδειχθεί, να γίνει καλύτερος, να αξιοποιηθεί, να. Ο τουρισμός στο Λουτράκι πρέπει να μεγαλώσει γενικώς, ευχολόγια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό συγκεκριμένα, δηλαδή δεν είσαι βέβαια... Η δουλειά του βουλευτή δεν είναι αυτή, δηλαδή είναι να ακούσεις και είναι να μπορείς πέντε πράγματα στο δημόσιο λόγο να τα πεις και να τα πετύσεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα όσοι είναι και έχουν αρμοδιότητες και πρέπει να ενεργοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν και να συμβάλλει σε αυτό. Επίσης, θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα είμαστε κυβέρνηση μετά τις 21 Μαΐου. Ελπίζω και από την πρώτη κάλπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι και ως κυβέρνηση έχουμε τις προτεραιότητες αυτές, έχουμε ασχοληθεί με τον τουρισμό. Το τμήμα του τουρισμού δηλαδή έχει κάνει μελέτη, έχουμε μιλήσει για βιώσιμο τουρισμό, έχουμε μιλήσει για τουρισμό που είναι για όλους, αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν θέλουμε ένα τουρισμό των επιχειρηματιών, θέλουμε ένα τουρισμό που θα έχουν πρόσβαση όλοι. Με προγράμματα, αλλά θέλω να πω, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι δυνατότητες και οι πολιτικές. Σημασία έχει να αξιοποιηθούν. Αν μείνουμε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που βέβαια χρήσιμη είναι στο σύστημά μας, το οικονομικό, δεν κάνουμε κάτι. Θέλει συνδυασμό. Στις προσεχείς εκλογές, περίπου 420.000 άτομα, νέα παιδιά, θα έρθουν να ψηφίσουν. Τι θα τους έλεγες για να έρθουν να το κάνουν? Θα τους έλεγα ότι πρέπει οι νέοι να αποφασίσουν για τους νέους. Θα τους έλεγα ότι πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και πρέπει να την αξιοποιήσουν. Θα τους έλεγα γιατί αυτή είναι η πηγή της, ελπίζω όχι αδράνειας, της αποχής που έχουν στην έλεγχο ότι μπορεί και να έρθει, είναι η ανασφάλεια και η απόγνωση που έχουν έρθει οι νέοι, να μην το βάζουν κάτω, να θεωρούν ότι έχουν στα χέρια τους όπλα και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να το ασκήσουν, είναι καθήκον, όχι απλά δικαίωμα, είναι υποχρέωση και να αποφασίσουν αυτοί για αυτούς. Μπορεί να μην αποφασίσουν με κριτήριο κάποιο κόμμα συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι έχουν απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα. Ας εστιάσουν σε κάποιους ανθρώπους που βλέπουν ότι πέντε πράγματα θα μπορούν να τα μεταφέρουν εκεί που πρέπει και θα γίνουν η φωνή τους. Okay. Πιστεύεις ότι είναι επιλογή ή ένα είδους μόδα το ότι δεν έρχονται να ψηφίσουν, ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, το ότι την απαξιώνουν? Θεωρώ ότι είναι επιλογή που έχει έρθει λόγω των συνθήκων. Έτσι, δηλαδή, πιστεύω. Ναι, θεωρώ ότι το βλέπω και από τη γενιά μου αυτό, γιατί και εγώ γενιά της κρίσης είμαι. Δηλαδή, είναι 12 χρόνια από τώρα που βιώνουμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Όταν ο κόσμος θεωρεί, γιατί η αποχή δεν είναι μόνο στους νέους, απλά εκεί βλέπουμε μεγαλύτερα ποσοστά. Είναι στο 50% σχεδόν στη χώρα μας. Είναι γενικότερο δηλαδή το φαινόμενο. Η αποχή είναι δείγμα της απεσιοδοξίας που υπάρχει και το ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, της λογικής αυτής. Πρέπει να τη δούμε αλλιώς. Έλενα, ως παιδί, είχες κάποιο πρότυπο έτσι σε πολιτικό και... Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σου απαγορεύω να πεις τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πες μου κάποιον άλλο. Αν με ρωτάς, ούτε παιδί, τον Αλαβάνο. Δεν θα μπορούσα να σου πω τον Τσίπρα γιατί δεν ήμουν ένα παιδί. Σωστό. Όχι, δεν είχα κάποιο πρότυπο. Μ' άρεσαν αρκετά στοιχεία από διαφόρους. Δεν μπορώ να πω ότι θαυμάζω ιδιαίτερα κάποια προσωπικότητα. Για μένα ο Τσίπρας είναι ο πρόεδρος μας, είναι ο πιο χαρισματικός που έχει εμφανιστεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Θέλω να θαυμάσω και ένα πολιτικό του μέλλοντος. Την Έλενα Κονομόδη. Όχι. Θέλω ένα νέο μοντέλο πολιτικού, για να το πω σωστά,
και πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή, ένα πολιτικό που να είναι αυτοδημιούργιο, γι' αυτό θεωρώ ότι την αρχή την έχει κάνει ο πρόεδρό μα. Έχουμε κουράσει, έχει κουραστεί και ο κόσμο να βλέπει τον πατέρα να διαδέχεται το γιο τον πατέρα. Σχηματικά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Έχει κουραστεί. Θέλει ανθρώπου αυτοδημιούργια του, θέλει ανθρώπου που έχουν δουλέψει. Είναι πολύ σημαντικό να έχει δουλέψει. Αν έχει δουλέψει, ξέρει πω είναι μέσα το κάθε σπίτι. Αυτό είναι ο πολιτικό του μέλλοντο που περιγράφει, ή ο πολιτικό που θα έπρεπε γενικώ να ισχύει. Ελπίζω αυτό που θα έπρεπε να ισχύσει να το κάνουμε μόδα και να ισχύσει. Επειδή μου άρεσε αυτό που είπε για το πολιτικό του μέλλοντο, πώ τον οραματίζει, πώ τον φαντάζει. Φαντάζομαι και το βλέπω αυτό. Σαν μοντέλο υπάρχει σε άλλες χώρες. Ναι. Το εισπράττω αυτό. Στην Ελλάδα δεν το εισπράττω τόσο πολύ. Θέλω να δω γυναίκες, θέλω να δω νέους ανθρώπους, θέλω να δω ανθρώπους που δεν μπαίνουν στην πολιτική για να πάρουν, που μπαίνουν στην πολιτική για να δώσουν. Ναι. Στο εξωτερικό θέλω ανθρώπους που να έχουν γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς γνώσεις δεν είμαστε ούτε στο 60, ούτε. Εγώ περίμενα να μου πει κάτι σε ρομπότ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό που μου περιγράφει είναι ακριβώς τι θα έπρεπε να ισχύει. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το κομμάτι των γνώσεων, του προσφοράς, του τέτοιο, είναι αυτό που θα έπρεπε να ισχύει. Γι' αυτό ασχολείσαι με την πολιτική, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και ίσως γι' αυτό η νεολαία δεν. Δηλαδή βλέπει ότι και εσύ πας να ασχοληθείς, πας να τα πάρεις, πας να τα αρπάξεις, πας να κάνεις. Δηλαδή μήπως γι' αυτό έχει συμβεί αυτό. Σίγουρα βλέπει νοοτροπίες και συμπεριφορές, όμως πρέπει να λέει να ασχοληθεί. Δηλαδή δεν είναι στον το ρίχνουμε πάντα στους άλλους. Και εγώ από μικρή το έβλεπα αυτό, πολλά πράγματα δεν μου άρεσαν. Και από αυτά που βίωσα ίδια και από αυτά που έβλεπα στο πολιτικό σύστημα. Σημασία έχει να έχεις τις δυνάμεις και την όρεξη να μπορείς να είσαι εκεί και ό,τι μπορείς να αλλάξεις να το αλλάξεις. Αν πεις ότι μπαίνω στην πολιτική, δεν μπαίνεις στην πολιτική για να αποδεχτείς τα πράγματα. Μπαίνεις για να αλλάξεις ό,τι μπορείς να αλλάξεις βέβαια και όσο μπορείς. Γι' αυτό θεωρώ και ότι η ηλικία μου είναι σωστή ηλικία, γιατί έχουμε ακόμα και τη σπίθα, τη φλόγα, αισθανόμαστε ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Απ' την άλλη, έχουμε δουλέψει, ξέρουμε ότι, γιατί και η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού, ξέρουμε τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την εμπειρία σίγουρα και από την εργασία μας και από την ενασχόληση με τις κομματικές διαδικασίες. Θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πηγαίνει το πράγμα. Να σε προβοκάρω λίγο. Ναι. Είπες η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε με ένα πρόγραμμα το οποίο κατηγορούταν ως ανέφικτο. 15, συγγνώμη. Το 2015 εμφανίστηκε που το θεωρούσαν ως ανέφικτο. Και μετά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι είχαμε κάποιες αυταπάτες. Τώρα, πιστεύεις ότι αυτό είναι η τέχνη του εφικτού, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το 2023. 23-28. Το πρόγραμμά μας όπως ξεκίνησε από το 2021, μετά την πανδημία δηλαδή σχηματίστηκε πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, οι 6 εθνικές προτεραιότητες και όπως εμφανίζεται και σήμερα, είναι ένα πολύ δουλεμένο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα, είναι και κοστολογημένο, είναι μετρημένο, έχει συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες θεωρούμε ότι μπορούμε να τις κάνουμε και από τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνουμε κυβέρνηση και εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε κυβέρνηση, δεν θα μπορούσαμε να πούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Όταν και είσαι το 2015 όμως. Εξουσίας, το 2015 κατά βάθος, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια μετατροπή του κόμματος από διαμαρτυρίας σε εξουσίας. Okay. Πλέον είμαστε, το λένε όλοι, το βλέπετε και από τα στελέχη μας, πολύ πιο διαβασμένοι, είμαστε έμπειροι, έχουμε τις γνώσεις, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι προγράμματα, είναι πρόγραμμα και προτάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Okay. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι σε ένα μήνα θα είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η κυβέρνηση? Με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτό, πιστεύεις σε κάποια εκλογική συνεργασία? Θα ήθελες μια εκλογική συνεργασία? Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν γίνεται για κανένα. Στην πρώτη κάλπη δεν γίνεται αυτό, να μην λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Πρώτον, προσωπικά αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, όχι με την έννοια ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα την κάνουν, αλλά θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν τα αποτελέσματα, την εικόνα ακριβώς όπως υπάρχει στην κοινωνία μας. Για χίλιους δύο λόγους. Και επειδή έχει τύχει να έχω τελειώσει και πολιτικές επιστήμες, έχω κάνει και εργασία πάνω στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm.
τυχαία δεν ξέρω, με τον Θεοδωρικάκο, τον καθηγητή. Ναι. Αυτό που έβλεπα και τότε και το βλέπω και σήμερα είναι ότι άνθρωποι κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι δημοσκόποι, δεν μπορούν όμως να είναι ακριβείς τα αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου δεν είμαστε το μείον 4 αυτή τη στιγμή και αυτό το βλέπω και από τον κόσμο. Είναι επίσης μια μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Σωστά. Νομίζω γύρω στο 15% που αυτοί κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν και το αποτέλεσμα. Και είναι και οι νέοι που δεν μπορούν να... Και είναι και οι νέοι και είναι όσοι άνθρωποι δεν απαντάνε καν στις δημοσκοπήσεις. Και εμείς σαν κόμμα είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και στο λέω και εγώ που για χρόνια δεν θα σήκωνα το τηλέφωνο σε μια δημοσκόπηση και θα έλεγα δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και εσύ είχα καταλήξει κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή και όσοι άνθρωποι είναι αντιδραστικοί, έτσι θεωρούν τις δημοσκοπήσεις σε σύστημα. Επίσης, επειδή μου έχει τύχει να με πάρουν για δημοσκόπηση πρόσφατα, εμπλέκουν πολιτικά, εμπλέκουν εταιρείες, εμπλέκουν σούπερ μάρκετ. Σε αποθούν να απαντήσεις και να απαντήσεις σωστά. Το κουράζουν. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν βγάζουν αξιοπιστία. Αυτό μπορώ να πω. Άκη, έλα εδώ, έλα από εδώ. Με την διακοπή δεν προλάβαμε να πούμε αν πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, οπότε για να συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση, πιστεύω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι, πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε κυβέρνηση ηττημένων, θα κάνουμε κυβέρνηση νικητών. Και δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι. Πιστεύω, εμείς θα κερδίσουμε. Ναι. Προφανώς δεν ακόμα θα κερδίσει. Νικητές. Όχι, με την έννοια ότι δεν θα πάμε να κάνουμε κυβέρνηση δεύτερου, ναι, με τρίτο, με τέταρτο, θα κάνουμε κυβέρνηση του πρώτου. Με τον τρίτο και όποιον άλλο. Και θεωρώ ότι το Πασόκ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα αφήσει αυτά που κάνει τώρα, τα οποία μόνο καλό δεν του κάνουν και του ίδιου επικοινωνιακά, να μιλάει για πρωθυπουργού σε άγνωστου χ. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα, θέλει να δει ένα πρόγραμμα, θέλει να δει προγραμματικές συγκλήσεις, πέντε ανθρώπους που θα του βγάζουν αξιοπιστία και σοβαρότητα για να μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Ωραία. Εύχομαι. Πριν ευχηθώ μάλλον να σου πω για την επόμενη μέρα ότι όπως θέλω να την τελειώσουμε τη συνέντευξη όπως την αρχίσαμε, ότι η Έλενα Κονομόδη πρωταγωνιστούσε στην κολύμβηση, έτσι, και στον αθλητισμό. Σου άρεσε αυτό? Ναι, ναι, μου άρεσε, μου άρεσε. Θέλω να μου πεις, σκοπεύεις να πρωταγωνιστείς στην πολιτική, δηλαδή θα τη βλέπουμε γενικώ την Έλενα μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και ως τι, ως πού θες να φτάσεις, τι θες να κάνεις? Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που βάζει στόχους μακροπρόθεσμους, ούτε που επιδεικνύει έτσι ιδιαίτερο ζήλο αν βλέπει ότι κάτι δεν τσουλάει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Θέλω να γίνω όπως και με την κολύμβηση, όπως και με τη δουλειά μου. Αν με παρασέρνει, την παρασέρνω. Οκ. Και γιατί κάποιος, αφού δεν μου απάντησες, να το πω αλλιώς. Το απάντησα. Για... Λέω, αν, όσο με παρασέρνει, θα την παρασέρνω. Γιατί κάποιος να σε βοηθήσει στο να... Το βλέπω στην πολιτική. Δεν μ' αρέσει να πιέζω καταστάσεις. Δεν μ' αρέσει να. Γενικώς. Ναι, μου αρέσουν τα πράγματα να βγαίνουν αβίαστα, με κούραση βέβαια, με κόπο, αλλά με ωραίο τρόπο. Ναι. Δεν είσαι από αυτούς που λένε ότι εγώ 8 χρόνια θέλω, ας πούμε, και σε αυτά τα 8 χρόνια μπορώ να πετύχω αυτά που έχω θέσει? Πιστεύεις γενικώς ότι όσο... Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω, ναι, και σε ορίζοντα πολλών ετών. Αυτό. Γιατί είμαι και νέα. Αλλά από εκεί και πέρα έχω και τη δουλειά μου, αν χρειαστεί. Θέλω όμως να προσφέρω και θέλω να είμαι παρούσα. Ναι. Μας είπες γιατί θα ψηφίσει, πρέπει κάποιος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιος, όχι πρέπει, αλλά γιατί κάποιος να ψηφίσει ή θα ήταν καλό για σένα να ψηφίσει Έλενα Κονομόδη? Αυτό θα το πει ο κόσμος, όχι εγώ. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, αυτό που κάνω πάντα. Θέλω να ξέρουν ότι έχουν μια φωνή η οποία θα μπορεί να ασκεί και κριτική δημόσια, να μην είμαστε μόνο στη λογική. Να μην είμαστε μόνο στη λογική του ακούμε ένα πρόβλημα και απλά το φέρνουμε στη Βουλή. Επειδή ποντάρω στο ότι θα γίνουμε και κυβέρνηση, θέλω να είμαι παρούσα και να βοηθήσω θετικά τον τόπο μου, όχι μόνο δηλαδή να μεταφέρω αιτήματα, να βοηθάω και στο να λυθούν πολλά από τα προβλήματα των πολιτών. Και σε κάθε περίπτωση, το ότι είμαι νέα, πιστεύω ότι βοηθάει, υπό την έννοια ότι βλέπουν ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, σίγουρα έχει όρεξη, φαίνεται ότι έχω καλή διάθεση και καλές προθέσεις.
και ελπίζω για το καλύτερο για τον τόπο μου. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εννοώ ότι δεν έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα σαν φινάλε έτσι, συνέντευξης και θέλω να σου δώσω 30 δευτερόλεπτα για να πεις ένα μήνυμα και να απευθυνθείς σε όποιον θες. Θες να απευθυνθείς στους νέους, θες να απευθυνθείς στους ψηφοφόρους σου, θες να απευθυνθείς στους αντίπαλους, κάνε ό,τι θες, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Αφού σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί και μας παραχώρησε αυτή την συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε σήμερα να πω 5 πράγματα, να μάθει και ο κόσμος. Να είσαι καλά. Θα απευθυνθώ 30 δευτερόλεπτα, πάμε. Θα απευθυνθώ στους νέους και θα απευθυνθώ και στους γονείς των νέων, γιατί είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς να βοηθήσουν σε αυτό. Οι νέοι και να έρθουν να ψηφίσουν και να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουν και εμένα αν το θέλουν. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν στην κάλπη, να μην αδρανούν, να μην θεωρούν ότι όλα έχουν τελειώσει. Είναι στο χέρι τους να αλλάξουν τον κόσμο. Αν δεν αλλάξουν οι νέοι τον κόσμο, ποιος θα τον αλλάξει. Και απευθύνομαι και στους γονείς αυτών των παιδιών να κάνουν ό,τι μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν και τα παιδιά και να τους δείξουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Να μην απελπίζονται και να είναι παρόντες και να συμμετέχουν και στην πολιτική βέβαια. Και στις δημοτικές εκλογές που έρχονται και στις περιφερειακές να δούμε νέους ανθρώπους. Γιατί θεωρώ ότι έτσι η χώρα θα μπορέσει να πάει μπροστά. Okay. Δεν σε ρώτησα καθόλου για το αυτό που ακούμε που και που, αυτό τον ήχο που τρυπάει και είναι τα έργα στην παραλία. Την έχεις δει την νέα παραλία? Έχω δει. Πιστεύω να τελειώσει σύντομα και να δούμε κάτι πολύ όμορφο. Το έχουμε ανάγκη σίγουρα. Ναι, είναι στο πλαίσιο αυτό που έλεγαμε πριν για την... Εννοείται, οτιδήποτε ομορφαίνει ένα τόπο. Το πράσινο λείπει από πολλές πόλεις της Κορινθίας και κυρίως από την Κόρινθο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να κινούμαστε σε ένα όμορφο περιβάλλον. Εννοείται. Okay. Εντάξει, δεν σε έπιασα αδιάβαστη. Μιλήσαμε αρκετά πολλές ερωτήσεις. Νομίζω αδιάβαστη δεν πιάστηκες πουθενά. Νομίζω ότι έχεις τα φόντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν έτσι που μας χάρισε αυτή την όμορφη συζήτηση. Γιατί συζήτηση εγώ ήταν. Ευχαριστώ. Δεν ήταν συνέντευξη. Και για το ειλικρινέ σου ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Από την πρώτη στιγμή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Μάλλον κάθε καλό, ευχαριστώ, να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Και εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Όποιο και να. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνειρό μου είναι να γίνουμε όλοι να είμαστε πιο χαρούμενοι και να φύγει αυτό το βάρος, αυτή η συννεφιά της κρίσης κάποια στιγμή, να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε.